κυρία Παπαδοπούλου, ότι χειριστήκαμε και εγώ και εκείνη και άλλοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο παρόμοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και κρίναμε ένα απαραίτητο να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να θεσπίσουμε και την αρχή εποπτείας που συμμετέχουν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι για να παρακολουθούμε περιπτώσεις ατόμων που είναι επικίνδυνοι για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής όμως. Λάθος χειρισμοί γίνονται. Βεβαίως γίνονται. Και δεν πρόκειται. Θα σταματήσουν ποτέ πάντα. Και είναι γεγονός. Ναι. Και θα σας πω συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις που χειριστήκαμε. Με την κυρία, και με την κυρία Κουρσούμπα. Μία περίπτωση κατηγορήθηκε καθηγητής. Κατηγορήθηκε στο δικαστήριο. Και του επέτρεψαν να επιτρέψει στο σχολείο με αλλαγή καθηγόντων. Και δεν το δεχτήκαμε. Κινητοποιηθήκαμε και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του μέχρι τη δίκη. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Αστυνομία. Άφησε άτομο το οποίο κατηγορήθηκε, συγγενής του παιδιού, αφού κατηγορήθηκε, να επιστρέψει στο χώρο διαμονής του, που ήταν στην ίδια γειτονιά με το παιδί. Άρα. Το παιδί να απαγορεύεται να βλέπει το θήτη. Λοιπόν, διορθώθηκαν, κάναμε παρεμβάσεις. Αυτή ήταν μια μεγάλη και δύσκολη χωρίς πορεία. Χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Ποιο? Δεν βγήκατε χωρίς στα να βγείτε μπροστά, εννοείται και να δημοσιοποιήσετε. Τότε έγιναν καταγγελίες για την αστυνομία για να διορθωθεί το λάθος. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Λάθη έγιναν. Όχι εκούσια. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ανακυκλώνονται άτομα που κακοποιούν σεξουαλικά στα παιδιά στα σχολεία. Στα αρμόδια υπουργεία γνωρίζουν καλά την νομοθεσία, την καινούργια που ψηφίστηκε την πρόσφατη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό, κυρία Κωνσταντίνου. Είναι υποχρέωση τους να γνωρίζουν, γι' αυτό και μετέχουν και στην αρχή εποπτείας όλοι αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης όμως και κάτι άλλο. Το οποίο θεωρώ σημαντικό. Και ολοκληρώστε. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα στη διαχείριση αυτών των καταγγελιών. Γιατί μπορεί να γίνουν και ψευδείς καταγγελίες. Ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε με φίβους. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά που μπορεί για τον ΑΒ λόγο να αντιδράσουν. Να θέλουν να εκδικηθούν. Να εκδικηθούν έναν καθηγητή, είτε γιατί δεν τους έβαλε να παίξουν στο θέατρο του σχολείου, και να κάνουν μια καταγγελία. Η αστυνομία πρέπει με σοβαρότητα να διαχειριστεί την καταγγελία, διότι υπάρχει κίνδυνος κάποιες από αυτές τις καταγγελίες να μην ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Mm. Άρα θέλουμε σοβαρή και σωστή διαχείριση. Ως εκ τούτου κλείνω λέγοντας. Ο κύριος Δίπλαρος πρέπει να τεκμηριώσει αυτήν την τοποθέτηση. Ότι υπάρχουν σε όλες τις επαρχίες εκπαιδευτικοί που κατηγορούνται και ότι αυτοί ανακυκλώνονται. Και καλό των Υπουργών Παιδείας να τοποθετηθεί, αλλιώς θα δεχτεί και εκείνος την ίδια ανεπίκριση που δέχεται ο καταγγέλλον. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου για να μας πει και να μας εξηγήσει ποιος είναι ο σωστός χειρισμός και η διαχείριση, αν θέλετε, τέτοιου είδους καταγγελιών. Ναι. Πρώτα να απαντήσω για την ερώτηση που θέσατε πριν σε όλους. Ναι, είναι άκερο και άσκοπο να συζητείτε αυτό το θέμα πάνω από το φέρετρο του μικρού άγγελου που πέθανε λόγω ατυχήματος σε ένα σχολείο. Και είναι αυτό που στηρίζεψα από την πρώτη στιγμή. Όπως και τον ανεύθυνο τρόπο με τον οποίο φέρνουμε στην επιφάνεια αυτά τα θέματα, χωρίς να γνωρίζουμε, όπως πολύ ορθά ρωτάτε και εσείς τώρα, τις σωστές διαδικασίες, την νομοθεσία, τις υποχρεώσεις του καθενού από εμάς, καθώς και κυρίως και πιο σημαντικό από όλα, τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι τοποθετήσεις, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για κάποια θύματα που παρακολουθούν εκεί έξω, πώς πρέπει να τους προσεγγίζουμε και τι μηνύματα πρέπει να περνάμε. Από τον καιρό που πέρασε η νέα νομοθεσία του 2014 και θέλω εδώ να σημειώσω, όπως είπε και η κυρία Χαραλαμπίδου, πράγματι ήταν ένα θέμα αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο με μεγάλη χαρά βλέπω ότι πάντοτε υπήρχε μια συνεργασία από όλους και από όλα τα κόμματα και ουδέποτε υπήρχε οποιοδήποτε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή πολιτικής προβολής. Και νομίζω είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι εγώ με διόρισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και με μεγάλη χαρά να αποδέχθηκα. Και είχα απίστευτη συνεργασία και με τον φίλο τον Σωτήρη Σαμψόν, που ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, και τον φίλο τον Γιώργο τον Γεωργίου. Το βλέπουμε και από το πάνελ σήμερα, ότι υπάρχει είναι απόλυτη και αλίμονο σε τόσο ευαίσθητα θέματα, υπήρχαν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αλλά τι λέει, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, τι λέει η νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τα δικήματα, αλλά έχει θέσει μέσα και πολλά κομμάτια όσον αφορά τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Μάλιστα. Με πρώτη στο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και την προστασία του θύματος. Ακολούθως από την νομοθεσία όμως, προχωρήσαμε και μέσω και της Εθνικής Στρατηγικής, αλλά κυρίως λόγω της πολιτικής των διαφόρων υπουργείων τα οποία εμπλέκονται σε αυτό, και δημιουργήθηκαν νέες διαδικασίες όσον αφορά το χειρισμό αυτών των περιστατικών.
Το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα έχει και 2-3 χρόνια που άλλαξε δραστικά όλες τις διαδικασίες για αυτά τα περιστατικά, όταν αυτά καταγγέλλονται στη σχολική μονάδα. Ωραία. Πείτε μας τώρα, για να γίνει διερεύνηση μιας καταγγελίας, ναι, πρέπει εγώ σαν μάνα να πάρω να κάνω την καταγγελία? Όχι. 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 Δεν είσαι υποχρεωμένη. Το παιδί έκανε την καταγγελία. Γιατί ακούγαμε χθες τον κύριο Δίπλα να ζητάει αλλαγή της νομοθεσίας. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι αυτά που λέω ότι όταν μιλάμε χωρίς να έχουμε όλα τα γεγονότα ή όλη την γνώση ενώπιον μας, δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί έδωσε ακόμα ένα λάθος μήνυμα εδώ. Δεν είναι αναγκαία η γονική συνέντευξη. Αλίμονο, τα περισσότερα περιστατικά πρώτα απ' όλα γίνονται εντός των οικογενειών. Πώς γίνεται η διερεύνηση? Η διερεύνηση γίνεται με καταγγελία την οποία θα κάνει ένας τρίτος, οποιοδήποτε τρίτος ο οποίος έχει γνώση. Και είναι κατά κρίβεια νομική υποχρέωση οποιοδήποτε τρίτου. Οποιοδήποτε τρίτου. Ένας γείτονας. Και ο κύριος Δίπλαρος που γνώριζε, όπως είπε, πριν 6 χρόνια, έπρεπε να είχε κάνει ο ίδιος καταγγελία. Ο γονιός ο οποίος τάχα ανησυχούσε για βαθμό του παιδιού του, παιδί σε δημοτικό παρέθεση, δεν ξέρω τι δημοτικό παιδί. Θεωρώ ότι δεν έχει. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο εγώ ότι υπάρχει γονιός ο οποίος πήρε αυτή τη θέση. Εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά και αν υπάρχει. Δεν το πιστεύω, αλλά αν υπάρχει και αυτός ο γονιός, είναι πιθανώς ένοχος για απόκρυψη και μη καταγγελία. Δηλαδή, είναι η λογική, είναι καλύτερα να υπάρχει πιθανότητα το παιδί μου να παρενοχλείται σεξουαλικά, να κακοποιείται και να το παρασιωπήσω. Για να μην πάρει βήτας. Όλες οι έρευνες, και αυτή είναι η ουσία που πρέπει να συγκεντρωθούμε. Σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί μεγάλη ζημιά προφανώς σε ένα θύμα. Όμως αυτό το τραύμα και αυτή η ζημιά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή είναι η πρώτη μας έγνοια. Mm-hmm. Θα αντιμετωπιστεί μόνο όμως εάν το παιδί πάρει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται. Στον κύριο Γεωργίου, φαίνεται ότι τα μηνύματα που στάλικα μέσα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες 2 μέρες είναι τα εντελώς λαθασμένα που μπορούμε να στείλουμε σε παιδιά θύματα. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Όχι, δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ γι' αυτό και έχω πει προηγουμένως τη σωστή και ορθολογική διαδικασία η οποία έπρεπε και πρέπει ο κάθε πολίτης να εφαρμόσει όταν περιέλθει εις γνώση του τέτοιο περιστατικό το οποίο είτε από πληροφορίες, είτε από ιδία γνώση, είτε από οτιδήποτε άλλο στοιχείο διαφαίνεται ότι γίνεται ή επίκειται να γίνει μια τέτοια εγκληματική συμπεριφορά. Θέλω να πω. Δεν υπήρχε κακοδιαχείριση σε αυτές τις υποθέσεις. Μπορεί να έχει υπάρξει. Δεν υπήρξαν αυτές οι υποθέσεις. Δεν υπήρξαν. Οι συγκεκριμένοι που μιλάμε για χθες, Σταύρο μου, ήδη υπήρχε υποδιαχείριση και υπήρχε συγκεκριμένα περιστατικά σε αυτήν την υπόθεση, τα οποία προσπαθούσαν οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν ακριβώς με τον τρόπο που λες. Και αυτό που έχει γίνει τώρα είναι το αποτέλεσμα που δεν ήθελε κανένας. Είναι ακύρωση. Διότι, να σας εξηγήσω. Σε κάθε επαρχία υπάρχει το σπίτι για τα παιδιά και σε κάθε επαρχία υπάρχουν πλέον εκπαιδευμένοι συγκεκριμένα άτομα από το γραφείο ευημερίας καθώς και από το Hope for Children που λειτουργούν σε συγκεκριμένα τοπικά γραφεία είτε σε δήμους είτε ανάλογα με το που έχουν βρει τους χώρους. Όλες οι καταγγελίες πάνε εκεί. Μιλούν στα παιδιά από την πρώτη στιγμή μόνο εξειδικευμένα άτομα. Αρχίζει η διαχείριση και η διερεύνηση από την αστυνομία και αρχίζει η στήριξη του παιδιού από την πρώτη στιγμή. Απλά πολλές φορές παίρνει κάποιες μέρες ώσπου το παιδί να είναι έτοιμο να δώσει την οπτικογραφημένη κατάθεση. Και σε αυτό το στάδιο βρισκόμασταν ως πριν 2-3 μέρες με αυτό το περιστατικό. Και σε αυτή την περίπτωση που ένα θύμα καλείται να δώσει μια κατάθεση, δεν είναι η συνήθιση διαδικασία την οποία ο ανακριτής έχει ενώπιον του τον έναν οποιονδήποτε πολίτη είναι ενήλικα για την εξέταση και διερεύνηση κάποιου αδικήματος, αλλά είναι μία αλυσίδα ασφαλιστικών δικλείδων των διαδικασιών που γίνονται για τη λήψη τέτοιων καταθέσεων, ιδιαίτερα για τα ανήλικα θύματα, οπτικογραφημένες καταθέσεις, στην παρουσία τουλάχιστον 5 υπηρεσιών, οι οποίοι παρακολουθούν αυτήν την διαδικασία της λήψης της κατάθεσης, ούτως ώστε να μην προκαλείται περαιτέρω ζημιά στο συμφέρον του παιδιού και για την προστασία του παιδιού από αυτά τα δικήματα. Κύριε Γεωργίου, άρα, θα σας ρωτήσω ευθέως. Μάλιστα. Είστε ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Σας λυπεί που ένας συνάδελφός σας φαίνεται να χειρίστηκε με τον πλέον λαθασμένο τρόπο έναν τόσο ευαίσθητο θέμα, διότι μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε ότι παρόμοια περιστατικά, γενικά όχι στον χώρο της παιδείας, οι πληροφορίες ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά προτού βγουν προς τα έξω, φιλτράρονται διπλά
τριπλά και τετραπλά. Άρα θα λυπεί που ενδεχομένως, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, να υπήρξε ένας κάκιστος χειρισμός. Έχω αναφέρει προηγουμένως και θα παραλάβω τη σωστή διαδικασία η οποία θα έπρεπε να, γίνεται από τον όποιον πολίτη αυτής της χώρας, είτε απλόν πολίτη είτε δημόσιο πρόσωπο. Έχω αναφέρει προηγουμένως τους λόγους για τους οποίους ο συνάδελφος έχει εξωτερικεύσει και έχει δημοσιοποιήσει αυτήν την γνώση την οποία είχε, ακούγοντας τον χθες. Από εκεί και πέρα, οι όποιες αναφορές, οι όποιες ενέργειες, δυστυχώς, εάν έχουν γίνει όντως, έχουν γίνει διακοπές της όποιας διαδικασίας προς τη διερεύνηση αυτού του αδικήματος, αναμφίβολα μας λυπεί αυτή η εξέλιξη. Είτε πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για δημοσιογράφους, είτε πρόκειται για ιονδήποτε, έχει ευθύνη για δηλώσεις που κάνει, για τον τρόπο και το ύφος με το οποίο παρεμβαίνει. Δεν ξέρω αν, επειδή είναι ακριβώς πολύ ευαίσθητες υποθέσεις αυτές της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, θα μπορούμε να βρούμε τρόπο ούτως ώστε αυτός που με ενέργειες ή παρεμβάσεις του γίνεται αιτία να θυματοποιούνται δύο φορές παιδιά, να έχει ευθύνη για τις πράξεις του. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Αναμένω από τον Υπουργό Παιδείας τοποθέτηση να μας πει αν ανακυκλώνονται εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, γιατί για δάσκαλους είχε γίνει αναφορά την πρώτη φορά, στα σχολεία για σεξουαλική κακοποίηση, οι οποίοι έχουν ευθύνη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεύτερο, αναμένω από τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού να τεκμηριώσει την αρχική του δήλωση όπως αυτή έγινε από την τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ και αφορούσε τη δημοτική εκπαίδευση και όχι όπως αυτή διαμορφώθηκε την επομένη για τη μέση. Και θέλω να σας καλέσω να τοποθετηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης εάν σε τόσο ευαίσθητα θέματα, γιατί χθες ακούστηκε από αυτόν εδώ το στούτιο, ήταν ο κύριος Ποταμίτης, ότι κάποιοι φοβήθηκαν τη συγκάλυψη. Γι' αυτό έφερα στο φως την υπόθεση αυτή, στην οποία αναφέρεστε τώρα, που είπα να χωρεί το θύμα από φόβο της δημοσιοποίησης. Εάν οποιαδήποτε υπηρεσία έχει υπήρξε υπόνοια ποτέ ότι συγκάλυψαν τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν κακοποίηση παιδιών. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ευθύμιο Δίπλαρο. Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Δίπλαρος. Ακριβώς. Κύριε Δίπλαρε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητέ Σταύρο. Καλημέρα. Λοιπόν, γίνεται λόγος από χτες ότι ουσιαστικά χειριστήκατε ένα θέμα με τον απόλυτο και τον πλέον λαθασμένο τρόπο, ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες και μάλιστα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αγαπητέ Σταύρο, έχω ακούσει και την ερώτησή σας και το όσο έχουν μπει και οι καλεσμένοι σας. Πρώτα απ' όλα να πρέπει να πούμε και να απαντήσουμε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι ανήλικε ήταν πίσω. Χθες ο Δοκτήμιος Δίπλαρος ήταν στην αστυνομία και πάλι, λεμεσού. Ναι. Και κανένας δεν έχει κάνει πίσω, κύριε Σταύρο, αγαπητή Σταυριανή. Σας ενημέρωσε η αστυνομία ότι η μαθήτρια... Μπορώ να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Και μάλιστα η αστυνομία τρέχει την υπόθεση. Και την τρέχει και με πολύ πιο γοργό ρυθμό από ότι προηγουμένως. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν την Τετάρτη το μεσημέρι κοντά μου έφτασε αυτή η πληροφορία, ναι, αμέσως τι έπρεπε να κάνει. Επικοινώνησα με όλους τους αρμόδιους που έπρεπε και με την αστυνομική διευθύνση Λεμεσού και με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου. Πάντως όχι όμως να κάνετε διασκέψεις για τόσο ευαίσθητα θέματα. Μπορώ να ολοκληρώσω ένα λεπτό αυτό που... Απλά διευκρινίστε μας κάτι πριν ολοκληρώσετε. Η μαθήτρια έκανε την καταγγελία κοντά σας ή η μαθήτρια έκανε προφορική καταγγελία αρχικά στην αστυνομία? Και εσείς το μάθατε από την αστυνομία. Η μαθήτρια έκανε αρχικά την καταγγελία στο συγκεκριμένο οργανισμό, το Hope for Children, τη Λευκοσία. Από εκεί ενημερώθηκε το Γραφείο Ευημερίας. Ναι. Το Γραφείο Ευημερίας ενημέρωσε το Επαρχιακό Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας στη Λεμεσό. Ναι. Και ενημερώθηκε και η αστυνομία. Είχαν μπει μπρος δηλαδή οι διαδικασίες. Ήταν.
Είχαν, βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες, λέω. Ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία, όμως στις τελευταίες μέρες της εξέλιξης της διαδικασίας, οι πληροφορίες μας είναι ότι κάποιοι θέλησαν αυτή η υπόθεση να μην προχωρήσει. Ποιοι είναι αυτοί κάποιοι, κύριε Διπλό? Γιατί δεν πήρατε το γενικό? Αυτό είναι το θέμα, κύριε αγαπητέ Σταύρο. Ναι, και αλλά... αυτή είναι η δημοσιοποίηση. Όταν μιλώντας με την κυρία Κουρσουμπά και με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, δεν γνώριζαν τον λόγο περιστατικό. Ενώ η καταγγελία είχε γίνει πριν 10 μέρες. Και ναι. Η συγκεκριμένη. Το ερώτημα, κύριε Δίπλαρε, είναι γιατί. Γι' αυτό τον λόγο επικρίνεστε προσωπικά. Είναι ο χειρισμός του όλου θέματος. Δηλαδή, το να βγαίνει κάποιος μπροστά και δημόσια να μιλά τόσο ανοιχτά για τόσο ευαίσθητα ζητήματα, για τα οποία πάντως βρίσκονται διαδικασίες σε εξέλιξη, δεν είναι και τόσο ορθό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Στέλνονται και λανθασμένα μηνύματα, ότι κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, αν δεν κάνουν σκόπιμα. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν, κάπου στην πορεία συνεχίστηκαν, προς το τέλος φαίνεται μέσα από τα γεγονότα και την πληροφόρηση την οποία έχω, γιατί είμαι σε καθημερινή επικοινωνία με την αστυνομία και προφορικά και με επίσημη καταγγελία, ότι κάπου στάλωσαν για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και σας είπα προηγουμένως... Πόσο καιρό έγινε η καταγγελία, πόσο καιρό βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες? Μια εβδομάδα έχει... Περίπου 8 με 10 μέρες. 10 μέρες τώρα για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Το μωρό έχει και εξετάσεις. Και μιλούμε στο επίκεντρο μια μαθήτρια, έτσι, ένα ευαίσθητο παιδάκι, το οποίο πρέπει να... Γιατί έπρεπε να βγει δημόσια αυτό το θέμα? Ακόμα ένα στοιχείο. Έχει καλεστεί και ο γονιός και ο λόγο εκπαιδευτικό στην αστυνομία για να δώσουν συγκεκριμένη πληροφόρηση. Ναι ή όχι. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε γιατί σε επικίνδυνη επέμβαση τη διερεύνηση τη υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μας πείτε όλες τις λεπτομέρειες που ακολουθήθηκαν. Απλά εξηγήστε μας κάτι. Γιατί δεν έχω δώσει μια μέρα, λεπτομέρεια, ούτε και για σχολεία μίλησα συγκεκριμένα. Ούτε μα μιλήσατε για τη Λεμεσό. Όλοι οι Λεμεσό ψάχνουν να δει ποια είναι η μαθήτρια και όλοι οι μαθητές ανάμεσά του ψάχνουν να δουν αν είναι η μαθήτριά του. Κύριε Δίπλαρε, να σα ρωτήσω. Τέτοιου είδους καταγγελίες. Και δεν ρωτώμε γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος, ενώ και στο παρελθόν είχαμε τέτοιου είδους περιστατικά που δυστυχώς έπρεπε να βγουν στο φως της δημοσιότητας, γιατί φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή να απαγούσε. Δηλαδή, και όλη λέτε ότι με την πρωτοβουλία που πήρε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, τη σύσταση της εθνικής στρατηγικής για την κατά της κακοποίησης των παιδιών, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα, μας λέτε? Γιατί εμείς πιστεύαμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας των παιδιών, καταδίκης των θητών, και ότι πραγματικά, και εμείς δουλέψαμε γι' αυτό μιλάω τόσο έντονα, πιστεύαμε ότι πλέον μπορούν τα παιδιά να καταγγέλουν αυτές τις υποθέσεις, να υπάρχει κατάληξη και να τα προστατεύουμε. Και να λύουμε και τα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν. Να σας απαντήσω. Μιλάμε ξεκάθαρα. Έχουν γίνει κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση από το 2014, όταν έχει αλλάξει η νομοθεσία με την κύρωση της σύμβασης Λαζαρότε. Από τότε, πριν από το 2014, από το 2014 και μετέπειτα, ναι, έχουν γίνει πολύ πολύ σημαντικά βήματα. Όμως, έχουμε δουλειά ακόμα, λέτε. Με βάση τα κενά τα οποία υπάρχουν, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το περιστατικό, όπως και πολλά άλλα, δίνοντας όλα τα εφόδια στους γονείς. Όλα τα εφόδια στους γονείς. Και ξέρετε, αυτές τις δύο μέρες, οι πληροφορίες που δέχομαι και συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς στο γραφείο μου, είναι πρωτόγνωρες και οι πληροφορίες που φτάνε. Δηλαδή έχει γονείς, κύριε Δίπλαρε, που ξέρουν ότι έχουν σεξουαλικά κακοποιήσει τα παιδιά τους και δεν το καταγγέλνουν? Εγώ να τον έσφαζα, κύριε Δίπλαρε. Όχι σεξουαλική κακοποίηση. Μιλάμε για παρενόχληση. Τι, παρενόχληση? Όχι, δεν υπάρχει παρενόχληση ανηλίκων. Υπάρχει μόνο κακοποίηση στην νομοθεσία. Δεν υπάρχει παρενόχληση ανηλίκων. Υπάρχει μόνο παρενόχληση ενηλίκων. Οτιδήποτε για παιδί, όπως λέει η νομοθεσία, είναι κακοποίηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να αποδειχθεί και επιστημονικά. Κύριε Δίπλαρε, γνωρίζετε την νομοθεσία? Γνωρίζετε, κύριε Δίπλαρε, την νομοθεσία? Δεν υπάρχει παρενόχληση ανηλίκων. Αγαπητέ Σταύρο, γνωρίζω και άλλους
γονείς, γνωρίζω και άλλους γονείς και χθες συναντήθηκα μαζί τους, που φοβούνται να πούν και να καταγγείλουν περιστατικά παρενόχληση των παιδιών τους. Εσύ να κάνουμε δηλαδή. Μα να πει αποτύχαμε. Αποτύχε το κράτος. Χρειάζεται να εμπλουτίσουμε την νομοθεσία. Ποια νομοθεσία, ποια νομοθεσία είναι πλήρης. Ήταν τεράστια επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Κυριακίδου μου στέλνει συνεχώς μηνύματα και μου λέει ότι η νομοθεσία είναι πλήρης. Αγαπητή Σταυριανή, εγώ δεν λέω ότι η νομοθεσία δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Λέω ότι η νομοθεσία χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση. Που να λέει πολύ τι. Απλά τα πράγματα. Που να λέει τι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να προσθέσει, τι νομοθεσία. Ένα λεπτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει μια νομοθεσία που χρειάζεται να... Ωραία, τι να προσθέσουμε στην νομοθεσία, πείτε μας. Το πώς προστατεύουμε τους γονείς. Πώς γίνεται δηλαδή όταν θα έρθει η πληροφορία, αμέσως όταν έρθει η πληροφορία για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο να απομακρύνεται από το σχολείο, από πού που βρίσκεται. Είναι το μέρος του διαδρόμου. Δίπλα ρε λοιπόν, για να μην συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στο τέλος, κάνουμε ζημιά. Κύριε Δίπλα ρε, νομίζω ότι μου φαίνεται ότι θα πρέπει να διαβάσετε ξανά την νομοθεσία και θα επανέλθουμε να τα πούμε. Να μιλήσουμε ξανά. Λοιπόν, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε εν πάση περιπτώσει. Να δώσουμε το αφήνω και ο κύριος Λυλίκας και περιμένει. Εγώ θέλω να καλέσω την κυρία Στέλλα Κυριακίδου επειδή αφορά τοποθετήσεις μέλος του κόμματος. Ευχαριστούμε κύριε Δίπλα, να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε όλα, κύριε Δίπλα. Να παραμείνω και να απαντήσω σε όλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα λοιπόν, δεν θα σας πει κανένας τίποτα, απλά να προσθέσω μόνο δήλωση της κυρίας Κυριακίδου που μας έστειλε. Να θυμάστε ότι αυτή η νομοθεσία χρήζει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, θα θυμόμαστε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Κυριακίδου... Για να πούνε τα πάντα... Ενώπιον των ανακριτών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Η κυρία Κυριακίδου, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε αυτό που λέει. Είναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει άλματα στα θέματα σεξουαλικής κακοποίησης και η Κύπρος είναι παράδειγμα καλής πρακτικής στις 47 χώρες. Δεν χρειάζεται αλλαγή της νομοθεσίας. Αυτό λέει η κυρία Κυριακίδου. Θέλω να πω το εξής και το αισθάνομαι σύντομα και πολύ σύντομα. Ο κύριος Δίπλαρος κατηγόρησε και οι καταγγελίες του είναι στο Σίγμα. Ανακύκλωση εκπαιδευτικών σεξουαλικής κακοποίησης στη δημοτική εκπαίδευση. Την επομένη έδωσε στη δημοσιότητα την υπόθεση την οποία ήδη χειρίζονταν οι αρχές στη βάση της νομοθεσίας. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται ένας βουλευτής να μπει στα πόδια της αστυνομίας για να κάνει τη δουλειά της. Αν έχουμε έτσι πρόβλημα, να τοποθετηθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρέπει να τοποθετηθούν. Είναι πολύ λυπηρή αυτή η συζήτηση που έχει καταλήξει. Εγώ θέλω να κλείσω ίσως με ένα θετικό μήνυμα, όσο θετικό μπορεί να είναι για αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι διαδικασίες. Ο νόμος προστατεύει πλήρως την ανωνυμία του παιδιού. Προστατεύει πλήρως τον τρόπο που θα τα διαχειριστούν όλες οι υπηρεσίες. Παρέχουμε στήριξη και στο παιδί και στις οικογένειες του, στους οικείους του, στο περιβάλλον του. Έχουμε συγκεντρωθεί αποκλειστικά, όπως είπε και η κυρία Κυριακίδου, στις διαδικασίες, ούτως ώστε να προσφερθεί ακριβώς αυτή η στήριξη στο παιδί. Αυτή είναι η πρώτη μας έγνοια, είναι το πρώτο μας μέλημα. Είναι σε αυτό που έχουμε συγκεντρωθεί νέα από το 2013-2014, για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορεί η Κύπρος πράγματι να είναι ένα παράδειγμα παγκοσμίως. Δεν είναι όλα τέλεια. Ποτέ δεν θα πούμε ότι δεν είναι τέλεια. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Χαιρόμαστε που ο κύριος Δίπλαρος τώρα μπαίνει μαζί μας σε αυτήν την εκστρατεία. Το 1-5 που λέμε εδώ και 4-5 χρόνια. Υπάρχει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον στην Κύπρο, που αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές τα πράγματα ενώπιον μας, αυτό το πρόβλημα το έχουμε να αναγνωρίσει όλοι, από όλα τα κόμματα, η κυβέρνηση, όλοι. Και το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, όσο μπορούμε, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να μην περάσει το μήνυμα είτε σε γονιούς και κυρίως στα θύματα, παιδιά, ότι δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Όχι, με συγχωρείτε, και πρέπει να τοποθετηθεί και η ίδια κυβέρνηση. Βέβαια, βέβαια. Εδώ κατηγορείται και η κυβέρνηση για να σκέφτεται ότι δεν έκανε τίποτα.